Ο σχεδιασμός των νέων φοροετύπων βρίσκεται στο τελικό στάδιο, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται από τώρα για το φουσκωμένο λογαριασμό που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 λόγω των φορολογικών ανατροπών που νομοθετήθηκαν τον περασμένο Μάιο. Το κουτσουρεμένο φορολόγητο όριο για μισθωτούς και συνταξίουχους ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τις ειδικές φορές αλληλεγγύης, η αύξηση της προκαταβολής φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, οι αυξημένες συντελεστές φορολόγηση για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα και το νέο φορολογικό καθεστώς για τους αγρότες συνθέτουν το νέο τοπίο που θα αποτυπωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Οι αλλαγές που έγιναν στο νέο έντυπο Ε1 είναι οριακές, ενώ έχουν εισαχθεί νέοι κωδικοί όπως η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων υποψηφίων βουλευτών που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη φορολογική δήλωση και μάλιστα εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά το Πάσχα, δηλαδή προς το τέλος Απριλίου, θα ανοίξει το σύστημα τάξης για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τη χρονιά του 2016, δηλαδή φορολογικό έτος 2016. Με βάση τις εξαγγελίες που έκανε η Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Παπανάτσιο, το πιο πιθανό, οι πιο πιθανές ημερομηνίες είναι μέχρι 15 Ιουλίου θα είναι οι δηλώσεις των φυσικών προσώπων και μέχρι 30 Ιουλίου θα είναι οι δηλώσεις των νομικών προσώπων. Έχει διαρρεύσει στον τύπο και οι τροποποιήσεις που θα γίνουν στο καινούριο έντυπο Ε1, δηλαδή εκεί που υποβάλλουμε τη φορολογική δήλωση, και οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με τίποτα ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως οι φόροι είναι γνωστοί και για τους επαγγελματίες και για τους αγρότες και για τους μισθωτούς. Θα αλλάξουν κάποιοι κωδικοί οι οποίοι θα δηλώνουμε ποιος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ούτως ώστε να τύχει του 8.650 αφορολόγητου, πράγμα που ισχύει για την χρονιά την οποία πέρασε. Θα είναι η τροποποίηση στα ενίκια, γιατί άλλαξε ο τρόπος φορολογίας, μάλλον ο συντελεστής φορολογίας των εισοδημάτων από ενίκια, δηλαδή θα είναι 15% μέχρι 12.000 ευρώ και 35% μέχρι τις 35.000 ευρώ, και κάποιες άλλες αλλαγές, δηλαδή θα φύγει η απαλλαγή που υπήρχε για τους κατοίκους των μικρών νησιών, πράγμα το οποίο δεν ενδιαφέρει το νομό μας, δεν έχουμε νησιωτική νησί δηλαδή στον νομό, και κάποιες άλλες μικροαλλαγές που θα γίνουν σε ό,τι αφορά τις υπεκμισθώσεις ακινήτων, που ενδιαφέρει πάρα πολύ λίγο κόσμο. Κατά κύριο λόγο δηλαδή οι δηλώσεις θα γίνουν όπως και πέρυσι, με φορολογικούς συντελεστές να αλλάζουν στους γεωργούς και στους επαγγελματίες. Οι μισθωτοί είναι όπως ήταν οι κλίμακες, απλά και οι γεωργοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες πάνε με τους συντελεστές των ελευθερών επαγγελματιών. Δηλαδή οι γεωργοί είχαν 13% πέρυσι φορολογία εισοδήματος ανεξαρτήτως ποσού, φέτος πάνε με βάση τις κλίμακες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν 26%, φέτος θα πάνε ανάλογα με το εισόδημά τους πάλι στις κλίμακες. Άρα δηλαδή οι τροποποιήσεις είναι μόνο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές καθαρού εισοδήματος. Κατά τα άλλα είναι κωδικοί οι οποίοι δεν αφορούν πάρα πολύ κόσμο, αν εξαιρέσουμε αυτόν τον κωδικό που προανέφερα, που είναι σημαντικό. Αν κάποιοι συμπληρώνουν μόνοι τους την δήλωσή τους, οι γεωργοί δηλαδή, θα πρέπει να συμπληρώσουν την κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ούτως ώστε να τύχουν τις απαλλαγές 8.650 του αφορολόγητου.